Ψάχνεις τη χαμηλότερη τιμή για αγορές από Κίνα? couponect.gr. Συνδέσου και βρες τη χαμηλότερη τιμή. Γεια χαρά σε όλους, Στέφανος εδώ και πάμε να κάνουμε ένα ακόμα unboxing, testing και review. Αυτή τη φορά για ένα business portable recorder, όπως γράφει εδώ, σε σχήμα στυλού. Ας ξεκινήσουμε. Αυτή εδώ είναι η συσκευασία του. Πάμε να δούμε λίγο και από πίσω πώς είναι. Εδώ μας έχει κάποια χαρακτηριστικά. 30 fps, 640x480 η ανάλυση ή 1280x960 σε AV format. Το audio 24 kHz. Η κάμερα, από ό,τι βλέπω, δουλεύει και σε PC. Video chatting, web conferencing, features, efficient, stability, rapid response και easy appearance, portable και compact. Πάμε να ανοίξουμε λίγο. Αυτό είναι, παιδιά. Μία κάμερα σε σχήμα στυλού. Πάμε να δούμε τι έχει εδώ πέρα. Ένα mini USB καλώδιο για τη φόρτιση και οδηγίες εδώ στα αγγλικά, από ό,τι βλέπω. Το αφήνω στην άκρη, δεν έχει κάτι άλλο μέσα. Αυτά εδώ είναι όλα. Ωραία. Πάμε να δούμε λίγο το στυλό από κοντά. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να το ανοίξουμε. Μόλις το ξεβιδώσετε, θα δείτε ότι εδώ πέρα βρίσκεται η θύρα, έτσι ώστε να βάλουμε την κάρτα, την TF, έτσι, την SD εδώ πέρα, mini SD, micro SD μάλλον, και εδώ είναι η θύρα, έτσι ώστε να γίνει η φόρτιση, για να μπορεί να λειτουργεί η κάμερα. Mini USB θύρα, έχει καλώδιο μέσα. Πάμε να το βάλουμε να φορτίσει. Καθώς φορτίζει, βλέπετε εδώ πέρα το πίσω μέρος, το indicator, το λαμπάκι του δηλαδή, αναβοσβήνει. Τώρα, κάτι που συνειδητοποίησα είναι ότι το μικρόφωνο του βρίσκεται από αυτό εδώ το σημείο κάτω, στο πουκάμισό σας, μην το ακουμπήσετε μέχρι τέρμα πάνω. Ωραία, αφήστε το λίγο να προεξέχει σε αυτό εδώ το σημείο, έτσι ώστε να μην χτυπάει πάνω στο μικρόφωνο. Και κάπως έτσι μπορείς να ανοίξεις τον στυλό. Κατά αυτόν τον τρόπο, σφογυρνώντας το μπροστά μέρος. Λοιπόν, μετά από 2-3 μέρες δοκιμής, πάμε να δούμε λίγο το βίντεο το οποίο έχω γράψει και να δούμε και μια φωτογραφία που τράβηξα και επιστρέφουμε λίγο με το review για το συγκεκριμένο προϊόν. Κάπως έτσι γράφει η κάμερά του, έτσι. Κάπως έτσι και ακούγεται. Είδατε το βίντεο όπως είναι. Καταλάβατε ότι η ποιότητα είναι μέτρια. Παρ' όλα αυτά θα κάνει τη δουλειά του, διότι ο ήχος καταγράφεται, η εικόνα καταγράφεται, αν τη βάλεις στο σωστό μέρος, συνήθως, ξέρετε, τα στυλούς τους βάζουμε έτσι όπως είναι ο στυλός, τον βάζουμε εκεί όπου πηγαίνει με το κλιπάκι και κάθεται ουσιαστικά στο πουκάμισό μας και κάθεται κάπως έτσι και από μπροστά η κάμερα δείχνει. Από εκεί και πέρα είχα ένα θεματάκι όταν ανοίγεις τον στυλό, δείτε λίγο τι γίνεται. Όταν δεν έχεις βάλει επάνω κάρτα, αρχίζει και αναβοσβήνει και κλείνει μετά μόνο του. Παρ' όλα αυτά, όταν έβαλα την κάρτα, η οποία κάρτα πρέπει να είναι έως 16 GB, παραπάνω από 16 GB δεν υποστηρίζει. Okay. Θα πρέπει λοιπόν εδώ, όπου τοποθετήσουμε την κάρτα, την TF κάρτα, θα πρέπει να βάλουμε την κάρτα μέσα και να την τραβήξουμε λίγο έξω. Διότι όταν τη βάλεις τέρμα μέσα, μάλλον έχει γίνει κάποιο λάθος στην κατασκευή και δεν την αναγνωρίζει. Άρα θα πρέπει να βάλει την καρτούλα μέσα και λίγο πολύ λίγο ελάχιστα να την τραβήξετε προς τα έξω, να ανοίξετε μετά το στυλό και θα δείτε ότι δεν θα αναβοσβήνει καθ' αυτόν τον τρόπο και θα ουσιαστικά θα μείνει το πράσινο χρώμα του, θα μείνει σταθερό.
Άρα για να το χρησιμοποιήσεις θα πρέπει να βάλεις την κάρτα με το που πατήσεις εδώ. Θα ανάψει το πράσινο χρώμα και θα κρατηθεί το πράσινο χρώμα. Δεν θα φύγει, έτσι. Άρα με το που είναι κρατημένο το πράσινο χρώμα όλα είναι εντάξει. Θα πρέπει ουσιαστικά να το έχεις φορτίσει. Το έχω αφήσει όλη τη νύχτα να φορτίσει. Την πρώτη φορά αφήσω το όλη τη νύχτα να φορτίσει. Προσέξτε να το φορτίσετε. Εγώ το φόρτισα σε υπολογιστή, διότι όταν το έβαλα σε power bank ή το έβαλα σε μια άλλη συσκευή η οποία δεν έδινε 5 volt 1 ampere, είχε πρόβλημα. Δεν φόρτιζε. Okay, άρα έπρεπε να το βάλω σε υπολογιστή. Άρα πρέπει να το βάλουμε στον υπολογιστή να φορτίσει για αρκετές ώρες, όπως είπα όλο το βράδυ το άφησα, και μετά να το χρησιμοποιήσουμε. Τώρα, όπως είπα, όταν πατήσουμε εδώ επάνω, αυτό το πράσινο χρώμα θα μείνει, δεν έχω μέσα την κάρτα τώρα, γι' αυτό κλείνει, θα μείνει και όταν πατήσουμε μία φορά, θα αναβοσβήσει το πράσινο χρώμα, έτσι βγάζουμε φωτογραφία. Όταν κρατήσουμε για 2 δευτερόλεπτα και αφήσουμε, θα δείτε ότι θα αναβοσβήσει το πράσινο χρώμα 3 φορές. Αυτό σημαίνει ότι ξεκινάει το βίντεο. Θα αναβοσβήσει 3 φορές το πράσινο χρώμα και μετά θα κλείσει. Έτσι ώστε να μην δίνει σήμα ουσιαστικά ότι να μην φαίνεται πουθενά ότι γράφει βίντεο. Και μόλις τελειώσετε το βίντεο, θέλετε να τελειώσετε, μπαίνετε σε ένα χώρο, γράφετε το βίντεο και θέλετε να βγείτε μετά και να το σταματήσετε το βίντεο, βγάζετε το στυλό και πατάτε μία φορά από πάνω και θα δείτε ότι θα αναβοσβήσει το πράσινο χρώμα και θα αποθηκευθεί ουσιαστικά το βίντεο. Άρα κάπως έτσι χρησιμοποιείτε το συγκεκριμένο προϊόν. Όπως είπα, είναι ένα προϊόν το οποίο είναι φθηνό και υπάρχει και μία έκδοση πιο καινούρια από αυτήν, η οποία γράφει πολύ καλύτερο βίντεο και ο ήχος της είναι και αυτός ακόμα καλύτερος. Παρ' όλα αυτά θα αφήσω για το συγκεκριμένο προϊόν link κάτω από το βίντεο, έτσι ώστε όσοι ενδιαφέρεστε να το τσεκάρετε. Και κάτι τελευταίο, το συγκεκριμένο προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως web κάμερα. Το χρησιμοποίησα στον υπολογιστή μου, στο Skype και σε διάφορα άλλα προγράμματα και δουλεύει μέτρια, θα έλεγα, έτσι. Είναι μια μέτρια web κάμερα. Παρ' όλα αυτά κάνει τη δουλειά της για να σε δει κάποιος. Βέβαια πρέπει να έχεις πολύ καλό φωτισμό, έτσι. Δεν γράφει καθόλου καλά σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού και οι φωτογραφίες του είναι πολύ πολύ μέτριες. Αυτά λοιπόν από εμένα, αυτό είναι το προϊόν το οποίο μας έχει προμηθεύσει το Banggood.com. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο, από κάτω θα βρείτε link για το προϊόν. Γεια χαρά! Γεια σας! Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Tech With Coffee. Λοιπόν, σήμερα βρισκόμαστε σε άλλο χώρο. Είμαστε σε άλλο χώρο, ναι. Είμαστε σπίτι μου. Στο σπίτι μου, Άρη. Στο στούντιο μου, θέλω να πω. Πριν ήμασταν στο στούντιο του Στέφανου, τώρα είμαστε στο στούντιο το δικό μου.